Λοιπόν, είναι ο κύριος Βλάχος και ο κύριος Βέτας. Δεν ήξερα ποιος είναι. Ο κύριος Βέτας και ο κύριος Βλάχος είναι. Είναι όλοι, είμαστε όλοι εδώ. Το δικό σας σχόλιο, κύριε Αντιπρόεδρε, για τη χθεσινή εξέλιξη και για το γεγονός ότι εσείς είστε σε μια ιονή εκκρεμότητα, καταλαβαίνω, ότι ακόμα ερευνάται η υπόθεση. Ο καθένας αντιλαμβάνεται ότι αυτό είναι πρώτα απ' όλα δικονομικά περίεργο. Μέχρι σήμερα, όπως ξέρετε, στην ελληνική δικαιοσύνη, όταν η δικαιοσύνη ερευνά μια υπόθεση και καταλήγει σε ένα πόρισμα, το πόρισμα καταλογίζει ευθύνες σε όλους τους εμπλεκόμενους. Και λέει αυτός παραπέμπεται, αυτός δεν παραπέμπεται, αυτός είναι ένοχος, αυτός είναι αθώος κλπ. Εδώ έχουμε το πρωτοφανές, το πόρισμα να παραδίδεται σε δόσεις. Εν πάση περιπτώσει, το προφανά αυτό. Πάω στο μείζον. Το μείζον είναι ότι μετά από 2 χρόνια και 3 μήνες, η έρευνα ξεκίνησε το Φεβρουάριο του 2017, μετά από μια ομιλία του κυρίου Τσίπρα στη Βουλή. Μετά λοιπόν από 2 χρόνια και 3 μήνες, έχουμε τα εξής δεδομένα. Δεν βρέθηκαν χρήματα σε κανέναν από τους 10. Τονίζω και τους 10 και τον Ανδρέα Λοβέρδο. Γιατί αν είχαν βρει χρήματα σε κάποιον από εμάς, τους συγγενείς μας ή τους συνεργάτες μας, τώρα θα είχαν κάνει δίωξη για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, για αδίκημα για το οποίο δεν έχει αρμοδιότητα η Βουλή. Άρα για να έχονται στη Βουλή, δεν έχουν βρει χρήματα σε απολύτως κανέναν. Δεύτερον, οι μάρτυρες αυτοί δημοσίου συμφέροντος που έλεγα εγώ από την αρχή ότι είναι ψευδομάρτυρες και τους οποίους έχω μηνύσει, εκρίθηκαν ήδη ψεύτες όπως τον πικραμένο, τον Βενιζέλο, τον Κουτρουμάνη και τον Λικουρέτζο. Και ρωτώ, είναι δυνατόν ο ίδιος άνθρωπος να είναι ψεύτης για τον Κουτρουμάνη αλλά αληθινός για τον Σαμαρά, ψεύτης για τον πικραμένο αλλά αληθινός για τον Γεωργιάδη, ψεύτης για τον Βενιζέλο αλλά αληθινός για τον Σαλμά, ψεύτης, καταλαβαίνετε τι λέω. Άρα τι θα γίνει, με το θέμα των μαρτύρων από εδώ και πέρα, τι θα γίνει? Εμείς έχουμε εξηγήσει ακριβώς τη διαδικασία για να την ξέρουν όλοι από τώρα και να είμαστε συνεννοημένοι. Όταν με το καλό γίνονται εθνικές εκλογές, γιατί θα γίνουν στα 19, 20 Οκτωβρίου, 13 Οκτωβρίου, θα γίνουν, τα πεπραμένα που γίνουν αδύνατον. Και ο ελληνικός λαός θα μετρήσει την ψήφο του και αυτή τη σκευωρία. Εάν με το καλό μας δώσει την πλειοψηφία που εμείς προσδοκούμε και μαχόμαστε για αυτήν, ένα από τα πρώτα πάντα που θα κάνουμε θα είναι η Εξεταστική Επιτροπή στη Βουλή για αυτή τη σκευωρία. Η πλειοψηφία τότε θα καλέσει τους 2 μάρτυρες, θα άρει την προστασία τους με την κοινοβουλευτική πλειοψηφία που θα διαθέτουμε και θα τους κάνουμε μόνο μία ερώτηση. Κύριε, ποιος έβαλε να πει αυτά ψέματα? Τώρα ξέρουμε ότι έχουν πει ψέματα για τον Κουτρουμάνη, τον Βενιζέλο, τον Λικουρέτζο και τον Πικραμένο. Το ξέρουμε αυτό. Η σκηνή του Πικραμένου που έκλαιγε στη Βουλή από το Βήματος την ημέρα εκείνη της Νοβάρτης είναι μια ντροπιαστική σκηνή για όλους τους Έλληνες πολιτικούς. Είστε... Φέραμε ένα δικαστή τόσων ετών. Κύριε Γεωργιάδη, είστε πεπισμένος, είστε πεπισμένος ότι κάποιος τους έβαλε? Μα βέβαιως. Λέτε κάποιοι να ξυπνήσαν μια μέρα και να πήγαν να πούν αυτά τα ψέματα για 2 πρόεδρους. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι η δικαιοσύνη ευνά, κύριε Γεωργιάδη, και ότι η δικαιοσύνη σας έχει σας σε εκκρεμότητα. Με τη σειρά. Όταν κάποιος πάει στην εισαγγελέα και πει, είδα, άκουσα, μου φάνηκε και γνωρίζω ότι πήρε 2 εκατομμύρια ο Σαμαράς ή 2 εκατομμύρια ο Γεωργιάδης ή 50.000 ο Πικραμένος, δεν μπορεί η εισαγγελέα να μην το στείλει στη Βουλή. Καλώς το έστειλε, αφού πήγαν οι μάρτυρες και το έπανε. Το θέμα είναι γιατί οι μάρτυρες πήγαν και το έπανε. Ενώ τώρα ξέρουμε ότι είναι ψέματα για τους 4. Αυτό είναι το μείζον. Τώρα, θα περιμένουμε να τελειώσει. Είχα από ό,τι κατάλαβα χθες με ό,τι λένε οι δικαστικοί συντάκτες, είπε η κυρία Δημητρίου εκεί, ότι μέχρι τέλος Απριλίου, δηλαδή θα ξεκινήσει επίσημα η προεκλογική περίοδος, θα έχουν αρχιοθετηθεί και άλλοι 5. Ωραία, θα περιμένουμε να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Θα δούμε σήμερα και το φάκελο με τα πραγματικά στοιχεία εναντίον του Ανδρέα του Λοβέρδου. Οφείλω να πω ότι αυτά που διαβάζω είναι κομικά, έτσι, περικομωδία. Mm-hmm. Δηλαδή δεν είμαι καν βέβαιος αν αρθεί η ασυλία του με αυτά. Αλλά εν πάση περιπτώσει θα δούμε. Έπαιξε ρόλο, κύριε Γεωργιάδη, κάτι τελευταίο από μένα. Έπαιξε ρόλο το γεγονός ότι η κυρία του Λουπάκη φεύγει από το λίγη θητεία της και βγήκε τώρα αυτή η υπόθεση? Προφανώς πριν τη λήξη θητείας δεν έπρεπε κάτι να παρουσιάσει, φαντάζομαι. Δεν το γνωρίζω. Δεν ξέρω τι γίνεται του Λουπάκη και πολύ με τα εσωτερικά τη δικαιοσύνη δεν έχω ιδιαίτερη τριβή. Mm. Αλλά θα μου είναι αδιάφορο αν θα είναι η κυρία του Λουπάκη, αν θα είναι ο κύριος του Λουπάκη ή αν οποιοδήποτε άλλο. Δεν με ενδιαφέρει αυτό. Εμένα με ενδιαφέρει ουσία. Ψάξαν αυτά τα 2 χρόνια. Του λογαριασμού στους δικούς μου, της γυναίκας μου, του πρώτου βαθμού συγγενών μου, των εταιριών μου. Με ψάξανε εξονυχιστικά. Βρήκανε κάτι να μου πούνε, ρε Γεωργιάδη, έχεις αυτά τα λεφτά που δεν έχεις δηλώσει από το μέσιο σου? Απολύτως κανένα. Ούτε μισό ευρώ. Ωραία. Όταν ανοίγαν τους λογαριασμούς μας, κύριε Χασαπόπουλε, είχαμε πρωτοσέλιδα στην Κόντρα Νιούς, στο Ντοκουμέντο, στο Έθνος. Πρωτοσέλιδα που γράφανε. Ανοίγουν οι λογαριασμοί των πολιτικών.
Τώρα που δεν βρέθηκε ευρώ στους πολιτικούς. Έχουμε τα ίδια πρωτοσέλιδα, δεν βρέθηκε ευρώ σε κανένα πολιτικό. Μάλιστα. Όχι. Σαφές. Ευχαριστούμε, κύριε Γεωργιάδη. Βλέπω την εφημερίδα των συντακτών να λέει πέντε σαναμένα κάλβουνα. Για να σας πω ένα πρωτοσέλιδο. Αυτή τη στιγμή είμαι σε μια παραλία Αττικό, όπου περιμένω να πάω το καράβι για τη Λέρο. Είμαι σε ένα λεπτήγιο παράδεισο. Δεν ξέρω αν αυτό φαίνεται αναμένα κάρβουνα για την εφημερίδα των συντακτών, αλλά σας διαβεβαιώ, είναι η Ελλάδα μας η ωραιότερη χώρα του κόσμου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Γεωργιάδη. Καλό ταξίδι και καλή περιοδία εκεί. Κύριε Βλάχο, να έρθουμε σε εσάς τώρα, γιατί ο Ανδρέας Λομπάρδος είναι ο μοναδικός υπουργός που θα ψαχτεί, πρώην υπουργός που θα ψαχτεί και είναι από το κίνημα αλλαγής. Κοιτάξτε, κύριε Παπαδόπουλε, αυτό που το οποίο καταλαβαίνει και ο. Έτσι και ο τελευταίος Έλληνος πολίτης είναι ότι εδώ έχουμε ένα σύστημα εξουσίας σε αποδρομή. Βρισκόμαστε σε μια προεκλογική περίοδο. Εφευρίσκουν διαρκώς. Να μας πείτε όμως και για την ουσία. Θα σας πω. Εφευρίσκουν διαρκώς ζητήματα και ρίχνουν λάσπη στον ανεμιστήρα για ανθρώπους τους οποίους δεν μπορούν να τους πιάσουν και δεν μπορούν να αποδείξουν και τίποτα. Θυμίζω, γιατί είπε κάτι πριν ο κύριος Βέτας, ότι ο κύριος Τσίπρας, νομίζω στη Βουλή, είχε χαρακτηρίσει ήρωες τους προστατευόμενους μάρτυρες. Και ο κύριος Μανιαδάκης, θυμάστε πάρα πολύ καλά τι είχε πει, ότι πιέστηκε για να καταθέσει και να σπηλώσει τις υπολείψεις κάποιων ανθρώπων. Αυτά λοιπόν δεν πρέπει να τα αφήνουμε, κύριε Βέτα, να περνάνε έτσι. Πρέπει όταν μιλάμε για ζητήματα πολιτικής και ποινικής ευθύνης υπουργών, να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Οι πολιτικοί προφανώς δεν είναι δικαστές και σε αυτό θα συμφωνήσω μαζί σας. Αλλά από την άλλη πρέπει να καταλαβαίνουμε ότι και κάποια πράγματα έχουν πολιτική αιτιολογία. Σε αυτό που είπατε τώρα. Προφανώς δεν είμαι δικαστής για να κρίνω, αλλά εδώ πέρα είναι ξεκάθαρο ότι δεν υπάρχουν χρήματα σε λογαριασμούς πολιτικών. Ψάχτηκε και δεν βρέθηκε τίποτα, όπως ψάχτηκε και δεν βρέθηκε και σε άλλες περιπτώσεις, όχι μόνο στην Οβάρτης. Έχουμε μία σκευωρία ενός πολιτικού προσώπου, έχουμε μία υπόθεση η οποία δεν πηγαίνει πίσω στο παρελθόν για να ψαχτούν και οι ευθύνες και άλλων υπουργών, βλέπε κύριος Κουρουπλής. Και μια και είπατε και για τον κύριο Τζοχατζόπουλο πριν, σας θυμίζω ότι όλη η ομάδα του κύριου Τζοχατζόπουλου είναι σήμερα στο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί δεν απλώνεται, δεν δείχνετε μάλλον την ίδια ευαισθησία και στα στελέχη του κ. Τζοχατζόπουλου που σήμερα είναι στο ΣΥΡΙΖΑ. Και για να κλείσω, θέλω να πω το εξής, ότι όταν εξαιρείς τις δικές σου πολιτικές περιόδους, όταν στοχοποιείς πολιτικούς αντιπάλους, όταν προσπαθείς πραγματικά στο παραπέντε να διασύρεις έναν πολιτικό χώρο για τον οποίο πριν 4, 5 και 10 χρόνια έλεγες ότι είναι γερμανοτσολιάδες και προδότες και τώρα ανοίγεις τις πόρτες σου και τους βάζεις μέσα και σηκώνεις πράσινες σημαίες. Όλοι καταλαβαίνουμε, κύριε Βέτα, γιατί τα κάνετε αυτά, γιατί είστε σε προεκλογικό πανικό. Μια τελεία, κύριε Βέτα, θα απαντήσει συνολικά και για αν θέλετε και θα δούμε και το θέμα του Πετσίτη μετά. Ναι, βέβαια. Θα δούμε και το θέμα του Πετσίτη. Σηκώνει η Νέα Δημοκρατία και έχουμε και καινούριες εξελίξεις. Θα τα πούμε όλα, θα γυρίσουμε με εσάς. Είχαμε πάντως να έρθουν για να έρθει και να εξεταστεί αυτή η υπόθεση. Ναι, ναι. Σε ένα λεπτό τα λέμε όλα. Σε λίγο. Η ώρα του για τις τελευταίες.